Δρακόντια αναμένεται να είναι τα μέτρα ασφαλείας κατά την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο το δήμερο 2 με 4 Δεκεμβρίου. Απανοτές συσκέψεις και ασκήσεις επί χάρτου συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων εβδομάδων, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Το πρωί, στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, βρέθηκε αντιπροσωπεία από το Βατικανό. Ανάμεσά τους πράκτορες της Φρουράς και Ασφαλείας του Πάπα, οι οποίοι και ενημερώθηκαν για τα μέτρα ασφαλείας αλλά και για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ποντίφικα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, είναι η τρίτη φορά που έρχονται στην Κύπρο και όπως όλα δείχνουν θα υπάρξουν και άλλες μέχρι το Δεκέμβριο. Περισσότεροι από 150 αστυνομικοί και δεκάδες άλλοι από την προσωπική φρουρά του Πάπα Φραγκίσκου θα μετάσχουν στην Γκαντιά επιχείρηση όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι και πάλι δρακόντια, όπως έγινε και με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που επισκέφθηκαν την Κύπρο. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε κλείσιμο τμήματων του αυτοκινητόδρομου, πάνοπλους αστυνομικούς σε όλες τις διαδρομές που θα ακολουθήσει ο Πάπας, ειδικές διευθετήσεις από την τροχία αλλά και από αέρος, εποπτεία και έλεγχο με ελικόπτερα και ντρόουν. Απροσπέλαστη θα είναι και η περιοχή όπου ευρίσκεται η πρεσβεία της Αγίας Έδρας στη Λευκωσία, στην οποία και θα φιλοξενηθεί ο Πάπας. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και το θέμα της Θείας Λειτουργίας. Κατά πόσο θα τελεστεί στο Γασιπί ή σε κάποιο άλλο κλειστό χώρο, εφόσον Βατικανό και Θυμοτυπία προβληματίζονται για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν. Γι' αυτό και αναζητείται κάποιο μεγάλο κλειστό γήπεδο σε Λευκωσία και Λεμεσό.